Αστήρικτε χαρακτήρισε τι απαντήσει του Περιφερειάρχη Αλεξάνδρου Καχρημάνιου, επικεφαλή τη Παράταξη Κοινότων Υπηρετών Γιώργο Ζάψα. Πρόστιμα δεν υπάρχουν, η λίμνη έχει νούφαρα είναι καθαρή, η γέφυρα τη Αρίστη αντέχει και στην Ιγουμενίτσα δεν υπάρχει εκτέλε αλλά εκδοτήριο. Αυτά είναι επιγραμματικά όσα απάντησε, όπω είπε ο κ. Ζάψα, ο Περιφερειάρχη κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση στη συζήτηση για τι υπερωτήσει. Έβαλε στο κάδρο και την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου... ...λέγοντας ότι στρίμωξε σε μια συνεδρίαση το τεχνικό πρόγραμμα 2024... ...επτά σημαντικά θέματα και επτά ακόμη ερωτήσει. Τι, τι κάνει, συζητάει αυτά που θέλει. Και τα διαστρεβλώνει όπως θέλει ο κ. Καχρυμάνης τα πράγματα. Όσοι παρακολούθησαν την προχτεσινή συνεδρίαση... ...πήραν μια γεύση της αλαζονίας του και τις αστήριχτες απαντήσεις επί των επιρωτήσεων που έβαλαν πολιτικά ζητήματα και εμείς ως παράταξη αλλά και οι άλλες παρατάξει αντιπολίτευσης. Και δεν είχαμε μόνο αυτό, είχαμε και τι απρέπειες του κ. Καχρημάνη και αντιθεσμική του προεδρίου, συμπεριφορά του Προεδρείου σε ό,τι αφορά τον χρόνο, την πίεση ώστε να μιλήσουν μόνο οι επερωτώντες. Δες και δεν έχει 51 μέλη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά εκεί που δεν μπορείς να, να σηκώνεις τα χέρια ψηλά είναι ότι ο κ. Κραχρυμάνης δεν του φτάνει να επικοινωνεί με τους δικούς του περιφερειακούς συμβούλου. Παίρνει τηλέφωνο και του δικούς μου τώρα για να δει αν υπέγραψαν τι επερωτήσεις που αρκούσα εγώ να τις υπογράψω μόνος μου. Κάνει και τέτοια τώρα. Στις δε απαντήσει που έδωσε είτε, ε, 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 μας εξέπληξε όλους. Δεν υπάρχουν πρόστιμα, λέει. 5 εκατομμύρια πρόστιμα. Τον ρώτησα τι γίνεται με την εξυπηρέτηση των προστίμων. 5 εκατομμύρια πρόστιμα. Δεν υπάρχουν. Βέβαια θα τα βρούμε μπροστά μα. Το δεν υπάρχουν δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν για αυτόν. Του πήραν την υπόθεση τη διαχείριση των απορριμμάτων και καλά έκαναν και τον πήραν. Μα τα 5 χρόνια τώρα. Αλλά σου λέει πάρτε και το πρόστιμο το οποίο Ουσιαστικά αυτό το προκάλεσε, βάζοντα αυτό πρόστιμο πρώτα στην εταιρεία, αντί να έρθει σε ένα συμβιβασμό μαζί τη. Και να τα πληρώσουν όλα τα οι πολίτε. Δεν υπήρξε οικολογικό πρόβλημα στο Λούρο. Δεν μπήκαν ελπίστε στο Λούρο. Τώρα συνεχίζει, τι βάζει και στον Αρέθωνα. Και παίρνει και αδρανή από εκεί για να εξυπηρετεί τον εργολάβο, για να τελειώσει το έργο γρήγορα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η απάντηση. Κάνει ομοληψίε. Αλλά και είναι χρήσιμε και νόμιμε όταν γίνονται γι' αυτό. Λε και ο εργολάβο δεν, δεν, έκανε, δεν μπήκε σε διεθνή διαγωνισμό και δεν πήρε σε μειοδοτικό διαγωνισμό το έργο. Πρέπει να του δώσουμε και από πάνω. Η δεν είναι καθαρή, διαγυμνό οφθαλμού. Έβαλε αυτό τι αντλίε πριν από 20 χρόνια ο Δέντρο Μάρκης και ρίχνει νερό στην Παμβότα και καθαρίζει η Παμβότα. Αυτή είναι η παρέμβαση του κ. Καχρημάνη. Ο ΟΒΠΚ και όλοι οι οργανισμοί τη Λίμνη και όλοι αυτοί δεν ξέρουν τίποτε. Στο τέλος βαφτίζει και το, τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, τον βαφτίζει πρακτορείο στην Ιγουμενίτσα. Μια απλή στάση είναι. Βέβαια, είχε, είχε το προηγούμενο παράδειγμα των Ιωαννίνων.